Φέρνοντας στο νου τη δική σου παιδική εμπειρία, τι είναι αυτό που θα ήθελες να παραμείνει ίδιο και τι είναι αυτό που θα ήθελες να γίνει διαφορετικά για το παιδί σου? Δεν θυμάμαι να αγαπώ το σχολείο. Θυμάμαι να το αποδέχομαι, όπως την αποδέχομαι ότι πρέπει να είμαι μαθήτρια. Σήμερα μπορώ να πω ότι εύχομαι να είμαι μαθήτρια για πάντα. Μιλάμε για την εκπαίδευση πάρα πολλές φορές σαν να είναι κάτι ξεχωριστό από τη ζωή. Και ξεχνάμε ότι αυτά τα δύο αλληλοδιοπλέκονται. Σίγουρα αυτό που θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό είναι πώς θα ενισχύσουμε αυτή τη βιωματική εμπειρία μέσα στην τυπική εκπαίδευση. Ο Γκόμπριχ είχε πει ότι η ιστορία στην πραγματικότητα είναι μία. Αν τη μαθαίνουμε μέσα από την ιστορία της τέχνης κάπου αλλού, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Οι οικογένειες και το κοινωνικό περιβάλλον να έχει μία πιο όριμη απόκριση έναντι της διαφορετικότητας. Χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης συμπεριληπτικό και ολοκληρωμένο σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή μια τεράστια αλλαγή στην παιδεία, συνθέμελη αλλαγή στο παράδειγμα παιδείας, διότι χρειαζόμαστε συνθέμελη αλλαγή στον πολιτισμό μας. Έχει σπουδαίους ανθρώπους που ζουν και προσφέρουν και εργάζονται μέσα σε αυτό, χωρίς όμως κανένα πλαίσιο ελεύθερης διάδρασης και διακίνησης των ιδεών. Ο τρόπος σκέψης και το mindset είναι αυτό που πρέπει να βουλευτεί έτσι ώστε να στοχεύσουμε σε ενήλικες με διαφορετική προσέγγιση στο μέλλον.